κάθε Παρασκευή. Θα μας ανεχθείτε δύο ώρες ενημέρωσης. Είμαι ο Νίκος ο Γεωργιάδης. Είναι το Friday Day News και είναι το τηλεοπτικό κανάλι Action 24. Και μαζί μου από την αρχή, ποιος άλλος, ο Μίμης Ανδρουλάκης. Με το Μίμη Ανδρουλάκη θα περάσουμε δύο ρίτσες. Δύο ρίτσες συζητώντας για το βιβλίο, ποιο άλλο, αυτό το βιβλίο, το τελευταίο του, ο Κόκκινος Κάβουρας. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, με τον οποίο συναντηθήκαμε πριν από δύο μέρες και μας έδωσε μια συνέντευξη χυμαρόδη, θα έλεγα, όχι τόσο με την πολιτική επικαιρότητα, αλλά κυρίως με τις διεθνείς του σχέσεις, με το τι κάνει με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, το Ισραήλ, τα Σκόπια, την Αλβανία. Τι πρωτοβουλίες παίρνει αυτός ο άνθρωπος, αν ενδιαφέρεται ή όχι να διαδραματίσει ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ θα έλεγα θα ήταν ευχής έργων, αλλά φαίνεται πως έχει ορισμένες αντιρρήσεις. Θα τα δείτε όλα αυτά σε αυτή τη συνέντευξη ποταμό. Και θα μιλήσουμε και κάποια στιγμή με τη Μυτιλίνη ζωντανά, διότι συνέβη και αυτό ένας δημοσιογράφος, ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ο Στρατής Μπαλάσκας, συνελήφθη, παρακαλώ, από τις αρχές μετά από διαταγή εισαγγελέα, οδηγήθηκε στο αυτόφορο μετά από μήνυση ενός γνωστού, σεσημασμένου και δημόσια εκφρασμένου γυμνασιάρχη, παρακαλώ, Χρυσαυγίτη, ο οποίος έχει και ιστότοπο δικό του και ο οποίος καλεί τον κόσμο να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή και προπαγανδίζει τα κείμενα του Γκέμπελς κτλ. 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 Συμβαίνουν αυτά στη Μυτιλίνη 2013, μήνα Νοέμβριο. Ο Κόκκινος Κάβουρας, λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο καβούρι. Ίσως μεγαλύτερο και από το καβούρι της Αλάσκας, το οποίο δεν είναι κόκκινο, μπλεδίζει λίγο Μίμη. Πριν από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, όταν ήθελες να αγοράσεις καβούρι σε ένα ντελικατέσεν μαγαζί σε όλο τον κόσμο, πήγαινες στα ράφια και έψαχνες με τα μανίας να βρεις μια κονσέρβα που ονομαζόταν τσάτκα. Η τσάτκα, λοιπόν, στο μέσο της κονσέρβας είχε ένα κόκκινο καβούρα τεράστιο από τη θάλασσα του Μπάρεντς. Ψαρεμένο στο Μουρμάνσκ, στον Αρχάγγελο, κάπου εκεί. Στα παγωμένα νερά, λοιπόν, στον Αρκτικό. Πανάκριβο. Αλλά δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καλύτερο καβούρι από αυτό. Φοβερό. Όταν λοιπόν είδα τον τίτλο σου. Και είναι μεγάλα, ξέρεις, αυτά φτάνουν και 10 κιλά, ας πούμε. Παιδάκι μου, είναι τερατό. Ακολουθώντας λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο σου, το οποίο το ρούφηξα μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί το ρούφηξα? Διότι, Μίμη μου, όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο και έχει ζήσει λίγο τα πράγματα εκείνης της εποχής και έχει και μπλεχτεί λίγο δημοσιογραφικά, πολιτικά κτλ., ανακαλύπτει ανθρώπους. Ανακαλύπτει γνωστούς του με τους οποίους είχε συναλλαγή, είχε συνομιλήσει, ήταν συνομιλητές του. Και αισθάνεται διάφορα τσιμπήματα στην καρδιά. Όχι γιατί δεν υπήρχαν πάντοτε υπόνοιες. Ναι. Ότι οι ρόλοι ήταν, ξέρεις, περίεργοι τότε. Και τώρα. Αλλά γιατί είχες πιστέψει ως ορισμένα πρόσωπα, κατάλαβες. Είχες δώσει και την καρδιά σου πολλές φορές. Είχες πει και 10 ποτήρια κρασί, ρε παιδί. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Ο Κόκκινος Κάβουρας, να βλέπουμε και το βιβλίο του Μίμη. Ο Κόκκινος Κάβουρας, πόσο ποσοστό μυθοπλασίας και πόσο ποσοστό αλήθειας έχει? Είναι 60-40, είναι 50-50, είναι 80-20, πόσο? Ξεκινά από μια αφετηρία, είναι μια πραγματική ιστορία. Πριν 30 χρόνια, δηλαδή για την ακρίβεια, αρχές Δεκεμβρίου του 82 μέχρι 8 Ιανουαρίου του 1983, είχαμε ένα περιστατικό όπου πιάστηκε στην ηγεσία του κόμματος, κοντά στην ηγεσία του κόμματος, ένας πράκτορας, ας πούμε. Με διαδικασίες που περιγράφω. Λοιπόν, ξεκινάει επομένως από μια πραγματική ιστορία, από ένα πραγματικό πρόσωπο. Και στην προσπάθειά μου είχα πει τότε του Χαρίλαου, ξέρεις, Χαρίλα, ήταν πολύ στενοχωρημένος ο Χαρίλαος. Καλά, η περιγραφή να απίστευτη, να την πούμε λίγο. Δεν είναι πολύ σε ωραίο. Δέχεται στο σπίτι του, αξίριστος, ναι. Ο Χαρίλαος. Όχι, όταν, εκείνη το τέλος, ναι. Εκείνη στο γραφείο του κόμματος. Ναι. Που εκείνη η μέρα που φεύγει, όταν έγινε καπνός ο Α25, που περιμένει να του πούνε, ας πούμε, να τον πάρουν τηλέφωνο, να του πούνε ότι έφυγε οριστικά από την Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, ξεμπλέξαμε, ας πούμε, χωρίς να μαθευτεί κιόλας. Ναι. Χωρίς απώλειες μέχρι στιγμής. Χωρίς απώλειες, διότι, ας πούμε, Νίκο, σε μια χώρα που και μίγα να σηκωθεί, το μαθαίνουν όλοι, τότε δεν διέρευσε τίποτα. Μάλιστα. Και δεν αφορά μόνο το κουκουέ, αφορά και άλλα κόμματα, έτσι. Αφορά και τον τύπο. Αφορά και την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, υπήρχαν πράκτορες της KIP CIA από την δεκαετία του 60, ας πούμε. Ο συγκεκριμένος πράκτορας δουλεύει από τα τέλη της δεκαετίας του 60, δηλαδή από το συνέδριο της Πράγας περίπου, λίγο πριν τη διάσπαση, λίγο μετά τη διάσπαση, και δουλεύει και από ό,τι φαίνεται μέσα από το βιβλίο σου, παίρνει παραμάζωμα στα τέλη της δεκαετίας του 60, έτσι, μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, τα περισσότερα στελέχη του ΚΚΕ, δηλαδή εκεί γίνονται οι περισσότερες συλλήψεις, έτσι.
Μετά το 70. Όχι, αυτό ήταν στη Γερμανία. Δεν ξέρουμε αν. Ναι. Δεν θα ήθελα να το εστιάσουμε. Μπορεί θεωρητικά. Κοίταξε, αυτό ήταν στη Γερμανία, ας πούμε. Ο ήρωας, έτσι. Mm. Ο ήρωας ήταν στη Γερμανία. Δεν είμαστε βέβαιοι τι συνέπειες υπήρξαν από τη δική του δράση. Mm. Να καταλάβεις, Νίκο. Γιατί αυτός δεν είχε άμεση πρόσβαση της δικτατορίας εδώ, στην αντιδικτατορική αντίσταση. Έμεση, μάλλον πρέπει κάτι να πιάνε. Ή κάποιος του τα δίνε. Ή κάποιος του τα δίνε. Ναι. Όμως μπορεί κανείς να φανταστεί μετά την πτώση της δικτατορίας που ήταν εδώ, ας πούμε, τέλος πάντων, ότι είχε πρόσβαση σε κάποια. Ναι, πάντα τον βλέπουμε συγκίνηση. Λοιπόν, ήταν από τους ωραιότερους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ μου, Νίκο. Στο τέλος, λοιπόν. Ναι. Μα τόσα χρόνια δεν έχω γνωρίσει έτσι καλύτερους ανθρώπους. Ήταν πονηρός Καρδιτσόντης, αλλά καλός άνθρωπος, ας πούμε. Στην πολιτική, και όταν μάλιστα έχει περάσει αυτό, περάσαν αυτοί. Φαντάσου διαπειρός Σιδήρου. Αντάρτικο, εμφύλιο. Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη δεν είναι μυθοπλασία. Με στο φαράγγι, αν θα πρέπει να του σκοτώσει του εχμαλώτου. Είναι συγκλονιστική σκηνή. Την έλεγε πάντα και ανατρίχιαζε κάθε φορά που τη διηγούταν τη σκηνή. Θε να την πούμε στου ακροατέ. Βεβαίω. Δηλαδή είναι το ηθικό δίλημα. Τι κάνει με τον προδότη. Αυτό δεν είναι μυθοπλασία. Είναι πραγματικό γεγονό. Όχι, αυτό είναι. Προσέξτε. Όποιο διαβάσει το βιβλίο, mm-hmm. δίνω μια απλή συμβουλή. Mm-hmm. Όπου θα δείτε που υπάρχει όνομα πραγματικό και επίθετο. Τελείωσε. Είναι 100% τσεκαρισμένο, mm. είναι ας πούμε η πραγματικότητα. Σε άλλα σημεία παρεμβαίνει η μυθοπλασία, η φαντασία. Γιατί, Νίκο? Η φαντασία μας δίνει τη δυνατότητα να ανασυνθέσουμε το πραγματικό, να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος της πραγματικότητας. Δηλαδή θέλω να σου πω, υπηρετεί την πραγματικότητα πιο πιστά το φανταστικό στοιχείο που υπάρχει μέσα. Θα μπούμε σε λίγο. Αλλά σε στην αυτό. Περίπτωση αυτή τώρα, φαντάσου ένα πρωί το Χαρίλαο. Έτσι, μπράβο, αυτό την θέλω. Απελπισία του, τη στενοχώρια. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Mm. Να βουλιάζει μέσα στον εαυτό του. Ένας άνθρωπος. Πώς μου τη φέραν καταρχήν. Ναι, πώς. Εμένα. Τον πονηρό Καρδιτσιώτη. Δεν φταίει αυτός. Τον Καπτανιώτη. Δεν φταίει αυτός. Άλλοι το έκαναν το σφάλμα αυτό, τον προώθησαν. Mm. Αλλά και αυτός του φάνηκε πειθαρχικό παιδί, σεμνό παιδί, σοβαρό τον παιδί. Μέχρι τέλους. Αποτελεσματικό στη δουλειά του. Mm. Ήταν πράγματι αποτελεσματικό. Δηλαδή είχε οργανωτικές ικανότητες, θα έλεγα ότι είχε ικανότητες αυτό που λέμε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, mm-hmm. αλλά χωρίς χάρισμα λαϊκό. Δηλαδή δεν μοιάζει, ας πούμε, με τον Μαλινόφσκι. Τον μεγάλο, τον Μπολσεβίκων, τον πράκτορα της Οχράνα, των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος ήταν και ρήτορας. Θυμάσαι ήταν... τι πει ο Οχράνα όμως στο τέλος. Περισσότερα κέρδισε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Λένιν το λέει αυτό, ναι. Ο Λένιν το λέει. Περισσότερα κέρδισε το Κομμουνιστικό Κόμμα παρά η Οχράνα. Ναι, δηλαδή. Ναι. Διότι στην προσπάθειά του ο πράκτορας να είναι εντάξει και να αναβαίνει, έκανε πράγματα, διευκόλυνε το Λένιν σε όλα τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Αυτά που λέμε Αυστρία, το ένα το άλλο που πήγαινε με ασφάλεια ο Λένιν, τον είχαν από δίπλα. Πρόσεξε. Πιάνανε όμως τους ανταγωνιστές του Μαλινόφσκι στο κόμμα. Δηλαδή τον Σβερντλόφ, τον Στάλιν, τον Μπουχάριν. Κατάλαβες, του δίναν δυνατότητα. Έφτασε στο σημείο ο Μαλινόφσκι, το λέμε για να ακούει ο κόσμος, που αυτά φαίνεται σαν παραμύθι. Δηλαδή ο πράκτορας στην ηγεσία των Μπολσεβίκων είχε φτάσει στο σημείο, Νίκο, να του πληρώνει ο Χράνα, δηλαδή η μυστική αστυνομία του Τσάρου, το χαρτί της Πράβδα, για να μπορεί αυτός να φαίνεται αποτελεσματικός ότι βρίσκει λεφτά για το κίνημα, ας πούμε. Λοιπόν, βουλιάζει τον εαυτό του Χαρίλαος. Ναι, ναι, εκεί το πρωί. Και τον παίρνει ένας ωραίος άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, καταπληκτική μορφή. Αλλά μπορώ να πω φωνιάς εντός εισαγωγικών. Όπλα, δηλαδή. Παλιός. Όπλα. Ναι, όπλα. Ας πούμε, η εποχή του, στον Εμφύλιο, ας πούμε, mm. και στα μέρη μας κάτω έδρασε. Ήτανε, δηλαδή, εγώ τον κορίδευα mm. ότι είναι του γλυκού νερού. Και τώρα να το πω, έπειτα από 50 χρόνια, 40 χρόνια, με φωνάζει ο Φίβος ο Ιωαννίδης. Και επειδή το, ακούει που τον λέγω φωνιά του γλυκού νερού, τον Αργύρι αυτό, ναι. και μου αποκαλύπτει ότι πράγματι 1, 2, 3, 4, 5, όταν ήταν εξόριστο στην Κρήτη, έκανε αυτά και αυτά και αυτά, ξέρω εγώ, σε Αλβανούς, ας πούμε, αντιπάλους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν ξέρω. Τι λες τώρα. Ναι, ναι, απίστευτο μυθιστόρημα τώρα. Δε, ναι. Αυτά δεν υπάρχουν. Άλλο μυθιστόρημα. Είναι, μετά, είναι άλλο ναι. μυθιστόρημα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Και του λέει, πάει, έφυγε, πήρε το λεωφορείο αυτό. Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, ας πούμε. Mm. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Μόναχο, ας πούμε, το αεροπλάνο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ναι, εκεί είναι αυτή η σκηνή, ας πούμε. Αλλά πρόσεξε, εδώ δεν μας αφορά αυτός. Δηλαδή, εμένα, όταν λέω του Χαρίλαου με τα 30 χρόνια θα γράψω, δεν εννοώ για αυτόν στενά. Με ενδιαφέρει ο διπλός άνθρωπος μέσα στην ιστορία. Ε? Και σου λέει εκείνο το περίεργο. Ναι. Foreign office, ερεμήμη. Foreign office, ερεμήμη. Μην δασκαλίζει, μανούλα μου λέει. Στι αναψηλαφεί όλο και κάποιο βασούλι θα βγει, ας πούμε. Δύο ερωτήματα πριν. Δηλαδή, ο διπλός άνθρωπος είναι το, ναι. το ψυχογράφημα του διπλού ανθρώπου, ε. Λοιπόν, εγώ δηλαδή, ήδη εσύ, ναι. για παράδειγμα, σου είπα ότι υπήρχε ομόλογός του στο Πασόκ, όχι ένας. Mm. Το Κουκουέ τα καθάρισε αυτά. Mm. Δεν είμαι σίγουρος, Νίκο, ότι ας πούμε στο Πασόκ ο Ανδρέας τα καθάρισε όλα. Mm-hmm. Ενδεχομένως κράτησε κάποιο ενώ ήξερε. Γράψτε το αυτό που σου το λέω. Ιστορία κάποτε θα γραφτεί και αυτό.
Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος τους κράτησε ενώ ήξερε. Λοιπόν, γι' αυτό επειδή με πας εκεί. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν λες ότι όπως ο πράκτορας του Πασόκ, στην ηγεσία του Πασόκ, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος και έκανε πιάτσα στη Συγκρού. Όχι, αυτά τα ενώνεις, αυτά τα δύο, είναι σε διαφορετικά σημεία το ένα σημείο με το άλλο. Αλλά εγώ τα ενώνω γιατί είναι το ίδιο. Λοιπόν. Εσύ τα ενώνεις γιατί ενώνονται εν μέρη. Δηλαδή δεν είναι το μόνο ενώνονται πράγματι αυτός ο κρίκος, αλλά υπάρχει κι άλλος. Λοιπόν, συμβαίνει, εντάξει, είναι μια πολύ παλιά, πονεμένη, θλιβερή ιστορία. Ναι. Η οποία κατάντησε και θλιβερά και τραγικά το τέλος της. Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Γι' αυτό και δεν θα πούμε ούτε ένα όνομα, ούτε θα δώσουμε άλλες συνδεδεμένες. Ο άλλος ο δικός μου αυτός, ο Α25, υπάρχει στη ζωή. Ναι, ο άλλος δεν υπάρχει. Λοιπόν, όταν το διάβασα αυτό και το έχω τσεκάρει κιόλας και λέω διάφορα σημειώσεις, ξέρεις, δίπλα στο περιθώριο, παίρνω τηλέφωνο σε μια κεντροευρωπαϊκή πόλη, ουσιαστική, που διαδραματίζει ρόλο, είναι πέρασμα. Είναι μερικές πόλεις που είναι περάσματα. Βιέννη, ας πούμε, είναι φοβερή. Ήταν πούμε, παλιά. Λισαβόνα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολύ. Βελιγράδι. Βελιγράδι. Λοιπόν, Κωνσταντινούπολη δεν το συζητάω. Α, καλά, λοιπόν, υπάρχουν και άλλες πόλεις μέσα αυτές, πιο σύγχρονες, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Βρυξέλλες πλέον κτλ. Ναι. Όπου βρίθη διαφόρων ιτρυγκών το ζήτημα. Τέλος πάντων, παίρνω σε μια κεντροευρωπαϊκή πόλη σημαντική έναν φίλο. Και του λέω, φίλε, θυμάσαι την ιστορία? Και μου λέει, ναι. Την θυμάμαι και δεν ξέρω, ρε Νίκο, αν σου έχω πει την κουβέντα μου με τον Αλέκο. Επειδή τον αναφέρει τον Αλέκο, τον Μακαρίτη. Ναι, πολύ. Είχα δεσμό, στενό. Και επειδή είχε δεσμό, ο Παναγούλης. Δηλαδή, για να σου πω το δεσμό. Επειδή είμαστε και δίπλα εδώ στη γειτονιά, εγώ όταν έρχομαι από την Κρήτη, με πάμφτωχος, χωρίς φράγκο, να δώσω εξετάσεις στο Πολυτεχνείο, δεν έχω που να πάω, δεν έχω που να μείνω. Και έχω μια θιά που λέγεται Δέσποινα Ανδρουλάκη, η οποία μένει εδώ παρακάτω. Mm-hmm. Εδώ ακριβώς. Έμενα στη δικτατορία, δεν σκιάθηκε αυτό ο δρόμο, ακάτω από την Πατησίων. Ήταν η γιάφκα μου, ήταν κάτω. Και πιάστηκα Δευκαλίωνος επίσης πίσω από τη φοιτητική εστία, όπου πρόσεχε να δει, οι συμπτώσεις είναι φοβερές. Είμαι σε μια πολυκατοικία Δευκαλίωνος, όπου συλλαμβάνομαι το 72, πρόσεξε. Και όταν με συλλαμβάνουν, μου λένε, καλά, μαλάκα. Ξέρεις ότι στην ίδια πολυκατοικία είχε νοικιάσει η Φλέμινγκ με το Στάθη, διότι θα έφευγε ο Αλέκος, θα έκανε δραπέτευση, θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή, το έφερε ο διάλογος να πάω στην ίδια πολυκατοικία. Αλλά όταν έρχομαι στη θιά μου εδώ στην Ανδρουλάκη τη Δέσποινα, μοδίστρα, βλέπω μια περίεργη κίνηση, Νίκο. Κατάλαβα ότι είναι ένας κλειός αστυνομικός. Ήμουν αριστερός πιτσιρικά στο σχολείο, την Κρήτη αυτό, το πιασα αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν μπαίνω στη θιά μου και φεύγω. Κάνω ένα κύκλο, πού να πάω, λέω, και πήγα σε ενός συμμαθητή μου που είχε βρει ένα σπιτάκι. Να βολευτείς λίγο. Εδώ στη Μυστριώτου του 28, ας πούμε, εδώ λίγο πιο δίπλα από εδώ, να βολευτώ προσωρινά να δω την αδόση θιά μου. Δηλαδή θα πεθάμε να συστιάζουμε να πω δώσω εξετάσεις στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ, ευτυχώς που πρόλαβε, είχε πάει ο Αλέκος, είχε δραπετεύσει αρχές Ιουνίου του 69 με το μωράκι. Το ξέρεις το μωράκι, το. Ναι. Είχαν εδώ το φαντάρο αυτό που του συμπαραστάει, τον βλέπω συχνά. Πάντα εμείς έχουμε επαφή όλοι αυτοί πάλι. Λοιπόν, είχαν τραπεζήσει για να πάει στη Δέσποινα. Η Δέσποινα τους βοήθησε στην αρχή και λοιπά, και μετά τους άνοιξε το δρόμο να πάνε κάπου αλλού. Δεν τους ανοίξαν οι περισσότεροι, να ξέρεις, ήταν φοβερή βραδιά. Όταν Αλέκος χτυπά σπίτια, κυνηγημένος από παντού. Δεν το ανοίξει. Μάλιστα, στο τέλος τον κάρφωσε και μια γυναίκα. Είδες, ο Αγγελόπουλος πέθανε νωρίς. Βέβαια. Αυτό το βιβλίο δεν είναι για να γίνει φιλμ. Το σκέφτηκα. Φιλμάρα, ας πούμε. Δεν ξέρεις πόσες φορές σκέφτηκα το Θοδωρή. Λοιπόν, λέγε για τον Αλέκο τώρα και. Λοιπόν, ο Παναγούλης κάποια στιγμή είναι με ένα διαβατήριο, όχι ψεύτικο, όχι πλαστό, αλλά φίλου. Πάει στην Κύπρο. Πάει στην Κύπρο. Ναι. Και στην Κύπρο τα φέρνει ο διάολος και συναντιέται με αυτόν τον άνθρωπο που αναφέρεις, ο οποίος μετά είναι στην ηγεσία του Πασόκ. Τον πιάσανε στην ουσία εκεί και τον πήγανε στο Γιωργάκη. Δηλαδή ουσιαστικά τον εντοπίσανε. Λοιπόν, εντοπίστηκε. Ναι. Τον καρφώσανε. Ο άνθρωπος αυτός, ο μετέπειτα δημοσιογράφος, το μετέπειτα. Δεν έχει σημασία, μιλάμε πολλά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αποκαλύπτει στον Αλέκο Παναγούλη ότι συνεργάζεται με τις μυστικές υπηρεσίες. Πρόσεξε να δεις τον κύκλο τώρα. Ο αρχηγός της Γκλάντιο, δηλαδή της παραστρατιωτικής, παραμιλιταρίστικης οργάνωσης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, σε όλο το ΝΑΤΟ, την Νορβηγία όπως αναφέρεις κτλ. Στην Κύπρο, στο ελληνοκυπριακό κομμάτι, αρχηγός ήταν ο Γιωργάτζης. Δεν τα λέω εγώ, τα έχει αποκαλύψει ο φίλος μου Μακάριος, ο δημοσιογράφος, το περίφημο αυτό βιβλίο του. Στην αντίπαλη όχθη, στην αντίπερα όχθη,
Υπάρχουν μια διτή ηγεσία. Ο ένας είναι ο Ντεμιρέλ. Ο Ντεμιρέλ, ο Μακαρίτης, ο... Ναι. Ο, πώς το λένε, ο Ντεκτάς. Δίπλα από τον Ντεκτάς όμως υπάρχει ο απεσταλμένος των μυστικών υπηρεσιών της Άγκυρας, έτσι δηλαδή. Η Μίτ. Λοιπόν, υπάρχει ένας διεισμός στα τουρκομερίτικα μέρη, στους μαχαλάδες της Λευκοσίας. Στους ελληνοκυπριακούς μαχαλάδες ο Γιωργάτζης κάνει κουμάντο. Ο Γιωργάτζης, όπως ξέρεις, πεθαίνει. Επειδή τα παιδιά του και έτσι ο γιος του. Δεν πειράζει. Και ο μεγαλύτερος φίλος του τότε, αυτό είναι το οποίο θα φοβάσαι περισσότερο, είναι ο Τάσος, ναι. Ο Μακαρίτης, ο Τάσος, ναι, ο Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα πρόεδρος Κύπρου. Ναι. Ο οποίος παντρεύεται τη γυναίκα του Γιωργάτζη, όπως ξέρεις. Τον οποίο τον σκότωσε η Χούντα. Στα μπερδέματα αυτά. Στα μπερδέματα. Και μετά τα μπερδέματα. Και μετά τα μπερδέματα. Λοιπόν, και η γυναίκα λοιπόν του Γιωργάτζη είναι Λεβέντη. Παντρεύεται λοιπόν ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, νεαρός δικηγόρος και νεαρός υφυπουργός τότε, αν θυμάσαι, στις πρώτες κυβερνήσεις, δηλαδή από μικρό συναστέριο ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, παντρεύεται Λεβέντη. Το ίδρυμα Λεβέντη ανακαλύπτει σε μια χώρα της Αφρικής, που τη λένε Γκάνα, ένα πιτσιρικά, ένα μαυρούκο, τον οποίο τον ανακαλύπτει το ίδρυμα Λεβέντη. Τον επιχορηγεί, τον χρηματοδοτεί, τον σπουδάζει, τον πάει στα πανεπιστήμια και κάποια στιγμή γίνεται Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και λέγεται Κόφι Ανάν. Και πρόσεξε, η οικογένεια Λεβέντη και το ίδρυμα που χρηματοδοτεί τον Κόφι Ανάν για να φτιάξει το σχέδιο Ανάν απορρίπτεται από τον Τάσο Παπαδόπουλο που έχει παντρευτεί Λεβέντη. Για να δει τι κύκλους κάνει η ιστορία. Το καταλαβαίνει τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχω μέσα για τον Τουρκό Θωμά. Τον έχει την ευλογή τη Κύπρου, το έχω μέσα. Πριν, και θέλω να προετοιμαστεί και το κοντρόλ, πριν από την Παρασκευή. Ένας φίλος μου, πολύ, πολύ καλός φίλος και συμπότης στα συμπόσια στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Μυτιλίνη, ο Στρατής ο Μπαλάσκας, πού τον ξέρεις. Ναι. Άλλη μια ιστορία τρελή για σινεμά. Τρελή, θα την πω μετά. Λοιπόν, ο Στρατής ο Μπαλάσκας συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Είναι αρχισυντάκτης εφημερίδας Εμπρός, προοδευτικό παιδί, για χρόνια ανταποκριτής του ΑΠΕ, για χρόνια ανταποκριτής ελευθεροτυπίας. Μια ιστορία από πίσω. Και πηγαίνω, έρχεται και απέναντι στην αχτή, ξέρεις. Πηγαίνει απέναντι και βλέπει. Με ένα συγγραφικό έργο πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Έχει ανακαλύψει αυτό το φοβερό μάρμαρο το οποίο πλέει. Έχει δει μάρμαρο να πλέει και φεύγει από την Ήβρο και έρχεται στη Μυτιλίνη. Έτσι, πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, ο Στρατής ο Μπαλάκης συλλαμβάνεται με εντολή εισαγγελέα. Γιατί ένας γυμνασιάρχης, συσημασμένος, της Χρυσής Αυγής, γυμνασιάρχης, διευθυντής σχολείου, γυμνασίου, του κάνει μήνυση επειδή κάτι έγραψε στο εμπρός και πηγαίνει αυτόφορο παρακαλώ. Ο τύπος έχει ιστότοπο, έχει ιστοσελίδα. Ο τύπος καλεί τον κόσμο, κάνει προπαγάνδα και καλεί τον κόσμο να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή στις εκλογές. Ο τύπος ανεβάζει διάφορα κείμενα ναζιστικά. Και ο τύπος αυτός κάνει μήνυση στον Μπαλάσκα και ο εισαγγελέας λέει ναι, αποδεκτεί η μήνυση, στέλνει τους φαντάρους του και βγαίνουν και πιάνουν τον Μπαλάσκα και τον πάνε αυτόφορο. Του δώσανε βέβαια 2-3 μέρες για να προετοιμαστεί και θα γίνει δίκη από ό,τι ξέρω Τετάρτη. Τον έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα. Ναι, παρακαλώ να τον έχουμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή με τη Μυτιλίνη. Στην Ιρλανδέζα στο βιβλίο είναι πραγματική. Ναι. Η Πατ. Ναι. Απλώς ανασυνθέτω λίγο τα πράγματα γιατί είναι πραγματικό πρόβλημα. Ξέρεις γιατί το λέω. Ναι. Διότι ενώ ο ερωτισμός στο βιβλίο είναι πανταχού παρόν. Ναι. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτή είναι εκπληκτική φυσιογνωμία όμως. Λοιπόν, πρόσεξε. Ήρα. Τραβάω δύο γυναίκες, η καθηγήτρια η τελευταία, που είναι και ένα κλειδί, γιατί μας δίνει μια πληροφορία ναι. Την οποία την έχεις απόλυτη ανάγκη για να καταλήξεις και να ολοκληρώσεις. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αυτή η καθηγήτρια, βιολόγος, μοριολόγος, τι στο καλό. Η οποία είναι Αυστρία, από τη Βιέννη. Από τη Βιέννη, γερμανομαθής και Ιρλανδέζα. Η οποία Ιρλανδέζα είναι και αυτή διπλός άνθρωπος. Ναι. Αλλά από τα γενοφάσκια της. Την ανακάλυψε η μυστική υπηρεσία των Εγγλέζων από σχεδόν στο τέλος της εφηβείας της και την ανακαλύπτει και ο Ήρα, ο καθηγητής μάλλον, ο πανεπιστημιακός, ο οποίος την χώνει. Στον IRA. Αληθινή λοιπόν ιστορία. Ναι. Με αυτές τις δύο γυναίκες λοιπόν ο ερωτισμός είναι αφάνταστος. Δηλαδή ξαφνικά πιάνει μερικά κρεσέντα τα οποία λες εδώ ο συγγραφέας κάτι θα κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις αποφεύγεις οποιαδήποτε ολοκλήρωση του κύκλου. Αυτό είναι για να κρατήσεις τεχνητά τον ερωτισμό, ξέρεις, απάνω ή είναι. Υποέλεγχο, ναι. Ή είναι για να αποδείξεις. Ή πώς θα το πω. Μία έκφραση σεμνοτυφίας απέναντι στον εαυτό σου, στην ιστορία, όχι. Στην αριστεροσύνη και στο λοιπά. Είναι, κατάλαβες. Είναι ναι. Η περίπτωσή μου, ας πούμε, ο Μίκης έχει πέσει σε εγκομμένο παγίδα. Ου.
Εγώ είμαι πιο γάτα. Είμαι κοντός, κατάλαβες. Είμαι πιο γάτα σε αυτά. Δεν, δηλαδή, εκεί κρατιέμαι. Κρατάω την πλάτη στον τοίχο. Ε. Γι' αυτό να ξέρεις ότι πέρασα σκληρή παρανομία. Έχω περάσει τα πάντα. Αλλά δεν θα ακούσεις για μένα να έχω κάνει σφάλμα στην παρανομία ποτέ. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό και στο κόμμα. Την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, δεν πας με μια γυναίκα που την ξέρεις καθόλου. Σε χαλάει αυτό το πράγμα σαν άνθρωπο. Το να έχεις κάνει σκληρή παρανομία. Όχι, είσαι σε σίγουρα. Σε ψήνια. Δεν σου, δε σου κόβει. Μπορεί να σε στρεβλώσει λίγο. Εμένα καθόλου. Εμένα καθόλου. Γιατί είμαι κριτικός, είμαι φιλελεύθερος. Είμαι βενιζελοκομμουνιστής που λέει. Λέει και ο Χαρίλα. Είσαι φίλος του Τουρκοθωμά. Θέλω να μας πεις την ιστορία του Χαρίλα στο Φαράγγι. Δεν την ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι. Ας πούμε, όταν πιάνεις ένα πράκτορα, ας πούμε, όπως του Ήρα. Να βλέπουμε πλάνα του Χαρίλαου. Ναι. Όταν πιάνεις ένα πράκτορα, τον εκτελούσαν στον Ήρα ή στις κριτικές επαναστάσεις. Έχω τόσους μέσα. Στις κριτικές επαναστάσεις καθαρίζανε, ας πούμε, τους πράκτορες ή τους προδότες. Έχω και ένα εξέχοντα αρχιπράκτορα τον Ιούλιο Ανεμός που ήρθε στην Επανάσταση του 66 στην Κρήτη. Φαντάσου. Και ήταν μέσα στην Παρισινή Κομμούνα. Τον καταδίκασε η Παρισινή Κομμούνα, διότι πρόδωσε το σχέδιο της Παρισινής Κομμούνας. Όλοι αυτοί ήταν μπλακιστές επί της ουσίας, έτσι. Ανάμεικτο, είναι χάος. Ερυθροί υπότες ήταν, ας πούμε. Ερυθροί υπότες, περιπλανόμενοι υπότες. Γαριβαλδινοί ήταν οι περισσότεροι. Ναι, Γαριβαλδινή, ναι. Δηλαδή από τις επαναστατικές δυνάμεις του 19ου. Ναι, αλλά πιο αριστερή από μια γαριβαλδινή επανάσταση. Πιο, ξέρεις, είχαν και κάτι πιο λαϊκό. Πάμε παρακάτω στον Χαρίλα. Υπάρχει τον οποίο τον βλέπουμε κιόλας. Ναι. Του λέω εγώ του Χαρίλα, μου λέει ο Χαρίλας, καταλαβαίνεις τι θέλει ο Αργύρης. Δηλαδή ο Αργύρης αυτός ήταν να τον καθαρίζαμε τον πράκτορα, τον πετάγαμε στο θερμαϊκό, ας πούμε. Και λέει ο Χαρίλας, ρε εσύ, σ' άκουσα προχθές που έκανες μια διάλεξη. Έκανα πράγματι μια διάλεξη τότε. Κοίτα πόσο νέος ήσουν τότε. Ναι, ναι. Επιστήμη και τέχνη της πολιτικής, Νίκο. Έκανα μια διάλεξη. Επιστήμη και τέχνη της πολιτικής. Που μάλιστα τη δημοσίευσε και ο Σταύρος Ολιγερός στα Τετράδια. Έβαζε ένα περιοδικό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βεβαίως. Τα Τετράδια. Ναι. Επιστήμη και τέχνη της πολιτικής. Εκεί λοιπόν ανάμεσα στα άλλα έχω τον ηθικό κίνδυνο, το ηθικό δίλημα στην πολιτική. Σαν ένα πρόβλημα. Και μου λέει ο Χαρίλας, τι ξέρεις εσύ για ηθικό κίνδυνο και για ηθικό δίλημα. Α, ξέρεις τα κουλτουριάρικά σου, δεν ξέρεις, να σου πω εγώ. Και περιγράφει την εξή σκηνή. Είμαστε στον Εμφύλιο στη χειρότερη στιγμή, όπου ο Γράμμος κάμπτεται και ο Χαρίλος περνάει τζουμέρκα, ας πούμε, είναι πάνω στα βουνά και περνούν από πάνω τα αεροπλάνα, τα βρετανικά και τα ελληνικά του επίσημου στρατού, του εθνικού στρατού. Τους έχουν ρίξει μέσα σε μια χαράδρα, έχουν πέσει μια χαράδρα 1,5 μέτρο χιόνι, κρύο, πείνα, σε εξαθλίωση απόλυτη οι αντάρτες και ξαφνικά βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό σε τρεις φαντάρους που χάσανε το δρόμο τους τέλος πάντων και ένα Βρετανό της Βρετανικής στρατιωτικής αποστολής, οι αντάρτες. Και τους πάνε στο Χαρίλαο. Σου λέει, να, αυτοί εδώ περάσαν στις γραμμές μας. Οι αντάρτες τώρα σου λέει, αν τους σκοτώσουμε, αν τους πυροβολήσουμε, θα ακούσουν τα αεροπλάνα, θα μας κάνουν λιώμα σε 2 λεπτά. Πάλι να τους φάξουμε, δεν μπορούμε. Και του λέει ο Χαρίλαος του Βρετανού, του λέει, ποιος σας ήρε να πούμε. Και αυτός κλαψουρίζει, λέει, εγώ πήραμε μάιρο στη μάχη της Κρήτης. Του λέω Χαρίλα, ρε, συμπάσχε, ξέρεις τον David Scott, τον Νεοζηλανδό, τις Intelligence Service που συνεργαστήκαμε μαζί με το 5ο τάγμα του Ελλάς, διότι τότε συνεργαζόμαστε με τους Βρετανούς στην αντίσταση, ας το πούμε έτσι κλπ. Δεν τον ήξερε το παιδί. Και λέω Χαρίλα, να τους κάνω τώρα. 3 φανταράκια επιστρατευμένα και ένα νεαρό παιδί Νεοζηλανδός. Οι αντάρτες θέλανε να τους καθαρίσουν, όπως κατάλαβες, γιατί φοβόντουσαν, ας πούμε. Τελικά ο Χαρίλας δεν τους καθάρισε, όπως θα βλέπουμε σε άλλο σημείο του βιβλίου. Ναι, ναι. Δηλαδή τους πήρε μαζί τους σε μεγάλη απόσταση, μετά τους άφησε σε ασφαλές σημείο ώστε να μην. Ναι. Θα πάμε σε ένα μικρό break, γιατί ξέρεις ο χρόνος είναι περίεργος, είναι και χρήμα, καμιά φορά. Και σε λίγο θα έρθουμε, αλλά θέλω να μπούμε πλέον σε αυτήν την διαδικασία του διπλού ανθρώπου, δηλαδή ένας πιτσιρικάς. Ναι. Τραυματισμένος από την οικογενειακή του κατάσταση, λιωμένος επί της ουσίας, σε πολύ νεαρή ηλικία. Ναι. Κάπου στη Γερμανία, παιδί μεταναστών, και ο οποίος σιγά σιγά. Αυτό είναι πολύ συχνό σενάριο. Ναι. Δηλαδή, να το πω με μια λέξη. Είναι, Νίκο, ας πούμε, το σκουλίκι, το πρώιμο σκουλίκι στο άγορο μήλο. Δηλαδή, δεν φαίνεται πουθενά. Ναι. Από μόνο ένα τραύμα εσωτερικό σε μικρή ηλικία, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, αν δεν έχεις ισχυρά αντιστηρίγματα εντός σου. Να το αφομοιώσεις, ας πούμε, μπορεί να σου δώσει. Και κάνεις παράλληλα τη δική του ζωή, την πολιτική του ζωή, την ζωή της οικογένειάς του, την ζωή της κόρης του, τη ζωή της γυναίκας του, τα κάνει όλα και του περιβάλλοντος του και την κάνει όλος παράλληλα και στο τέλος τι μένει, τίποτα. Ένα κινημένο ένα διανό που κάμισο. Ένα διανό που κάμισο και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πάμε για ένα break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι.
Action. Action. Για ό,τι παίζει. Εδώ λοιπόν στο Action 24 και στο Friday Today News, κυρίες και κύριοι, Νίκος Γεωργιάδης και δίπλα μου ο Μίμης Ανδρουλάκης. Και μιλάμε για αυτό το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο κάποιος που έχει ζήσει τα πράγματα της δεκαετίας του 70 και του 80 το φάει. Για σύγχρονο και τώρα. Και κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και με το 1913 και με το τι συνέβη στην Σερβία τότε και στο Σαράγεβο με την δολοφονία του πρίγκιπα και την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και με το τι συνέβη στη Ζυρίχη, στο τρίγωνο το τρελό, Βιέννη, Ζυρίχη, Γενέβη, λίγο πριν ξεσπάσει η επανάσταση των Μπολσεβίκων κτλ. Διότι όλα αυτά υπάρχουν. Και κυρίως τα σημερινά. Δηλαδή η κυβερνοκατασκοπία. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το παράλληλο. 1913-2013, 100 χρόνια. 100 χρόνια ζημιάς. 100 χρόνια, 100 χρόνια μεγάλης ανακατοσούρας. 100 χρόνια τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Πώς προκύπτει το 1913. Μου λέει ο Χαρίλος, ρε εσύ, τι να γράψεις. Με τα 30 χρόνια του 2013, ποιος ασχολείται με αυτά, ρε, μου λέει. Κι όμως, ε. Αυτά λέει θα είναι στην αρχαιολογία του ψυχρού πολέμου. Άνθρωπος δεν θα ασχολείται τώρα με αυτόν και με αυτά, μου λέει. Και του λέω, έτσι έλεγαν για το 1913, που ήταν η αποκορύφωση της παγκοσμιοποίησης, της ειρήνης. Ήταν μια ιδηλιακή χρονιά. Ε? Δηλαδή θα δεις, εκεί έχω όλους τους πράκτορες του 1913. Και πώς προετοιμάζεται το ηφαίστειο, έτσι. Το ηφαίστειο βράζει από κάπου. Καταρχήν αφορά την Ελλάδα. Βλέπεις ότι η Ελλάδα είναι στο κέντρο, ε. Έτσι. Στο πάντα. Κέντρο, διότι η Θεσσαλονίκη, πάλι η Θεσσαλονίκη, το κέντρο η Θεσσαλονίκη, ξανασκοτώσαν και τον Γεώργιο πάνω εκεί. Δηλαδή όλα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Και η δικιά μας ιστορία αυτή είναι θεσσαλονικιώτικη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, μπράβο. Επειδή λοιπόν όλα αυτά δεν τα ξεχνάμε εύκολα και επειδή ξανάρχονται και αναμασούνται και αναπαράγονται, εγώ θα πάω σε ένα θλιβερό γεγονός το οποίο συνέβη τα προηγούμενα 24 ώρα. Ο φίλος μου, ο δημοσιογράφος, ο Σταθής ο Μπαλάσκας, συλλαμβάνεται και παρουσιάζεται, μάλλον οδηγείται στο αυτόφορο μετά από μία μήνυση ενός γυμνασιάρχη εκπαιδευτικού Έλληνος στη Μυτιλίνη, ο οποίος είναι γνωστός Χρυσαυγίτης. Και θα μας τα πει τώρα ο Στρατής ο Μπαλάσκας, βεβαίως ζωντανά. Στρατή, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Είμαστε εδώ με τον Μίμη. Γεια σου, Στρατή. Γεια σου, Μίμη. Λοιπόν, δεν είναι κανένας άγνωστος αυτός στη Μυτιλίνη. Απορώ πως ο εισαγγελέας λοιπόν δέχτηκε μια τέτοια μήνυση. Γιατί? Γιατί η διαδικασία του αυτοφόρου αφορά πραγματικό ή μη πραγματικό γεγονός. Μάλιστα. Και επειδή εγώ... Είσαι πολύ τρυφερός σήμερα το πρωί, μπράβο. Δεν σ' άκουσα. Είσαι πολύ τρυφερός. Φαίνεται πως ήταν η θύελα που είχατε στη Μυτιλίνη το πρωί. Άστα να πάνε. Και δεν δεχέθηκε το Wi-Fi του Σαμαρά. Διέλυσε τα πάντα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ούτε για πες μου, ναι, ήταν να βγει Skype, αλλά δεν μπορεί να βγει. Πέσανε και οι σερβερ. Για πες μου λοιπόν, πώς έγινε. Ένα ρεπορτάζ με αφορμή το ανύπαρκτο γεγονός του Πολυτεχνείου, τον μύθο του Πολυτεχνείου. Ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι γνωστός μυθομανής. Στις 17 Νοέμβρη του 1973 ήταν σπίτι του και έπαιζε τάβλια. Ποιος? Ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ναι. Ο κύριος λοιπόν αυτός την περασμένη Παρασκευή στο σχολείο πραγματοποίησε εκδήλωση για την ανύπαρκτη εξέγερση του Πολυτεχνείου προβάλλοντας ένα βιντεάκι με τίτλο «Ο μύθος του Πολυτεχνείου». Μάλιστα. Την Τρίτη λοιπόν εγώ ως όφυλα αναφέρθηκα στην ιστοσελίδα του η οποία είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη, επώνυμη. Αναφέρθηκα, είχε αναρτημένο το βιντεάκι που παίχτηκε στο σχολείο του και τον χαρακτήρισα γνωστό νεοναζί γυμνασιάρχη. Τον ονομάτισα είναι, και τον επαναλαμβάνω, είναι ο γυμνασιάρχης του 6ου Γυμνασίου Μυτιλίνης, Βασίλειος Μακρυπούλιας, διδάκτορ της φιλοσοφικής σχολής, με υπεύθυνο καθηγητή του διδακτορικού του, Μίμη σου λέει πολλά το όνομα, τον κύριο Κωσταρά. Επανέρχομαι. Τον ονομάτισα λοιπόν και ο κύριος αυτός με έκανε μήνυση γιατί τον αποκάλεσα Χρυσαυγίτη και γνωστό νεοναζί. Χρυσαυγίτη τον αποκάλεσα γιατί επανειλημμένα
έχει δημοσιεύσει άρθρα του υπέρ της Χρυσής Αυγής, καλώντας τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν Νίκο Μιχαλολιάκο και Χρυσή Αυγή για την Ελλάδα του μέλλοντος, και γιατί ο ίδιος στην ιστοσελίδα του υφίστανται ακόμα αναρτημένα άρθρα στα οποία αναφέρεται στο ότι νιώθει περήφανος να δηλώνει εθνικοσοσιαλιστής, είναι περηφάνεια να λέμε ότι είμαστε εθνικοσοσιαλιστές, έτσι δηλώνει ο ίδιος, και μεταξύ άρθρων του υποδειγμάτων εκθέσεως, γιατί είναι φιλόλογος, άρθρων του περί της κλήσεως των τριτοκλήτων και άλλων αναλόγων, δημοσιεύει άρθρα του Ρούντολφ Ες, του κυρίου Γκέμπελς και άλλων παρομοίων. Τι αρνείται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε μηνύει, δεν κατάλαβα, αφού είναι περηφάνεια να είναι εθνικοσοσιαλιστής? Ξεχάσατε ότι τις μέρες της συζήτησης περί της Χρυσής Αυγής, των όσων ακολούθησαν τη δολοφονία του Φίσα δηλαδή, ο κύριος Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι έλεγαν ότι θα καταφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των δημοσιογράφων. Μάλιστα. Επειδή μεσολαβεί ένα Αίγιο, αυτός το πίστεψε εδώ. Mm-hmm. Και το έκανε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αν βιντεοσκοπείτε το γεγονός της λήψης αποτυπωμάτων και φωτογραφιών από τον εγκληματία ομιλούντα σε εσάς, θα είχε πέσει πάρα πολύ γέλιο. Αμήχανοι αστυνομικοί, οι οποίοι μου μίλαγαν στο πληθυντικό, οι οποίοι μου έδιναν χαρτάκι να σκοπίσω το μελάνι από τα αποτυπώματα, οι οποίοι μου έλεγαν ότι καταλαβαίνουν πόσο άσχημο είναι αυτό που κάνουν. Περάσαμε όμορφα. Θέλω να σε κάνουν βουλευτή με το Στανιό. Αυτό λέω κι εγώ. Γελάει. Θα είμαστε δύο οι πολύ ερετικοί. Με όλα αυτά, μόνο για βουλευτή σε προορίζει κάποιος. Θα είμαστε δύο όμως οι πολύ ερετικοί στο επόμενο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Εγώ θα ασχολούμαι με την μικρασιατική πλευρά της περιόδου και ο Μίμης θα ασχολείται με την, ελλαδίτικη πλευρά. Ωραία. Λοιπόν, θα γίνει δίκη πότε τώρα, την Τετάρτη? Δίκη θα γίνει την Τετάρτη. Μάλιστα. Το δικαστήριο ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, όπου ο μηνυτής που ζήτησε να συλληφθώ και να δικαστώ με την διαδικασία του αυτοφόρου, ζήτησε αναβολή γιατί δεν είχε μάρτυρες. Μάλιστα. Δεν θα μείνω στο γεγονός. Και θα γίνει επόμενη Τετάρτη. Δεν θα μείνω στο γεγονός, γιατί μου δένεται θλιβερό, τραγικό και αστείο συνάμα. Θα μείνω στο γεγονός ότι κάποιος χρυσαυγίτης γυμνασιάρχης έχει ρόλο στην κρατική εκπαίδευση στο νησί και μπορεί να κάνει συγκέντρωση μαθητών για να εξηγήσει το Πολυτεχνείο. Δεν υπήρξε ποτέ. Όντως, εκείνη την ημέρα ο Μίμης έπαιζε τάβλη στην καρσονιέρα του, ας πούμε, ως φοιτητής ή στην υπόγα στην οποία ζούσε. Δεν ήταν στο Πολυτεχνείο, δεν ξέρει τι συνέβη. Δεν υπήρχε κανένας, δεν υπήρχε ραδιοσταθμός, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχαν τάγκς. Λοιπόν, αλλά έχει το δικαίωμα να το κάνει. Η δημοκρατία είναι ανεκτική. Ξέρεις γιατί το έκανα εγώ? Ορίστε. Ξέρεις γιατί το έκανα? Ναι. Γιατί ήξερα ότι θα μου κάνει μήνυση. Έτσι. Μήπως θέλεις και εσύ με το Στανιό να γίνεις βουλευτής? Όχι. Εντάξει. Δεν θα αλλά ήξερα ότι θα μου όχι, κάνει μήνυση. Είχε υποχρέωση να μιλήσει. Δεν μπορούσε. Είναι σοβαρό αυτό, δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Γεια χαρά. Και θα το κυνηγήσουμε και την Τετάρτη. Να σε καλά. Ελπίζω να ακούει ο Υπουργός Παιδείας όμως. Γιατί αρμόδιος για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της παιδείας. Ναι, βέβαια. Είναι αυτός. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Ναι, έχει άλλα προβλήματα τώρα. Και πρέπει να επιλύσει το ζήτημα από τον κύριο Μπελεγκρίνη διαπροσωπικά. Ο Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τη μέση εκπαίδευση. Ο οποίος τυχαίνει είναι και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σιμεών και Δίκουλου. Ο κύριος Σιμεών και Δίκουλου. Θα λέμε ονόματα. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, ας κάτσει ο κύριος Κεδίκουλου, που έχει και την αρμοδιότητα, να σκεφτεί το τι συμβαίνει σε ένα γυμνάσιο στην Μυτιλίνη. Και πώς συμπεριφέρεται αυτός ο άνθρωπος. Εγώ να σου ευχηθώ να μην γίνεις ποτέ βουλευτής και να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι τρεις μας εδώ το παρεάκι για την επόμενη σοβαρή επίσκεψή σου απέναντι. Θα πάμε για ρακές. Έτσι. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, είδες συμβαίνει. Και πώς αναπαράγονται τα πράγματα. Λες, πού να τα ξεχάσουμε δηλαδή, πώς να τα ξεχάσουμε. Δεν βλέπεις τι γίνεται καθημερινά. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα, εγώ και με αφορμή αυτό το βιβλίο έχω συναντήσει ανθρώπους. Έχουν τύψεις από μια άλλη εποχή. Όσοι ήταν πατριώτες και δεν, δηλαδή παρασύρθηκαν, ας πούμε στα κυπριακά, έτσι δεν είναι, σε αυτά τα εγκληματικά λάθη που γίνανε στην Κύπρο από την πλευρά των Χουντικών, που μας οδήγησαν να χάσουμε την Κύπρο, ουσιαστικά τη μισή Κύπρο, έτσι εδώ τα λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μίλησαν και θέλουν να μιλήσουν. Δηλαδή, εγώ είχα πάντα μια μετριοπάθεια, Νίκο. Όχι μόνο εγώ κι άλλοι. Ας πούμε, ο Αλέκος, για παράδειγμα, που τον θεωρούσε ότι είναι φωτιά. Ο Αλέκος Παναγούλης εννοούμε.
στη δίκη των βασανιστών είπε του Θεόφιλο Γιαννάκου ότι δεν μπορείτε να σε χτυπήσω τώρα. Δεν τα έχει πέσει κάτω. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ μια υστερία μετά εναντίον αυτών κλπ. Και πάνω να σου πω και τώρα, εγώ σε ανθρώπους που έχουν μια λογική και καταλαβαίνουν ότι έχουν κάτι μέσα τους, ακόμα και χρυσαυγίτης, ο άλλος του μιλώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, ρε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα κλπ. Δηλαδή και εκεί ακόμα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που είναι. Έμπλεξαν, είναι μην μπλέξεις κάπου, έτσι. Δηλαδή εκ των υστέρων και βλέποντας ότι τα πράγματα πάλι διαστρεβλώνονται, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, φαντάζομαι, οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν. Ναι, ναι. Ας πούμε, πώς έγινε η Κύπρος. Mm-hmm. Τι είχε στο μυαλό του Ιωαννίδης, τι πίστευε, ας πούμε. Mm-hmm. Είτε του είχαν πει. Είτε του είχαν πει. Τι τον έκανε να πιστέψει. Τι τον έκανε να πιστέψει. Και εδώ ερχόμαστε στο κεντρικό, γιατί η γνώμη μου είναι ότι ο κόκκινος κάβουρας δεν είναι το απολύτως κεντρικό πρόσωπο. Το απολύτως κεντρικό πρόσωπο είναι ένας περίεργος τυπάκος γύρω στα 75. Λεβεντό. Παραπάνω, 79 χρόνια στα 80. Λεβεντόγερος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Πανέξυπνος, μορφωμένος, πανεπιστημιακός. Ναι, ναι. Συγγραφέας. Συγγραφέας. Ή το Αλαμερικάνος, όπως αποδεικνύεται. Και το, ναι, το προσωνύμιο του σε πώς το λένε, παραθέτει, παραπέμπει στην Καλάβρια, στην Νάπολη κτλ. Το λες Τόνι. Τόνι. Τόνι είναι το ψευδόνυμό του. Δεν είναι επειδή πολλοί θεωρούν ότι είναι ο Τόνι Πόε, γνωστό πράκτορα τη CIA, δεν είναι ο Τόνι Πόε, είναι άλλο Τόνι. Είναι ο δικό μα Τόνι. Ο Τόνι, ναι. Υπεύθυνο από την πλευρά τη CIA για τα κομμουνιστικά κόμματα τη Νότια Ευρώπη, κυρίω για το Ιταλικό και το Ελληνικό. Το ραντεβού είναι υπαρκτό. Ναι. Άρα είναι στο Βερολίνο. Ναι, ναι. Διαλέγεται το Βερολίνο, το διαλέγει επειδή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν ξέρει. Ναι. Ο Παγέτα, θυμάσαι τον Παγέτα. Πώς το θυμάμαι τον Παγέτα. Τώρα τα παιδιά που μας ακούνε. Τον γνώρισα στο Βελιγράδι τον Παγέτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Α, στο Βελιγράδι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Ο Παγέτα είναι, ας πούμε, ο υπουργός εξωτερικών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Mm-hmm. Δηλαδή υπεύθυνος διεθνών σχέσεων. Και μας λέει, ξέρετε κάτι, αυτός που είναι υπεύθυνος πολιτικός σύμβολος των Αμερικάνων για εμάς τα νότια κόμματα είναι ένας ο οποίος σέρνει λίγο το πόδι του και είναι Ιταλός στην καταγωγή. Ξέραμε εμείς αυτό. Και μας είχε έρθει μια πληροφορία ότι πέρναγε με τον δικό σου ρε, τον Γόλμπρουκ, από το εστιατόριο της Φόφης Μπερλίν που λέμε. Το Ακριθάκι. Το Ακριθάκι. Δηλαδή είχαμε αυτή ούτε ένας που μίλαει Ιταλικά, ας πούμε, τον τύπο αυτό. Τελικά, αλλά έφτασα εγώ. Σφιγκοφωλιά αυτό το μπαρ, έτσι. Σφιγκοφωλιά. Δεν ξέρω, αλλά. Έφτασα σε αυτόν βέβαια από ένα πατριώτη Έλληνα αξιωματικό που ήταν στο ΝΑΤΟ. Να το λέμε, ο Ακριθάκης, ο γνωστός ζωγράφος, έτσι. Ο γνωστός καλλιτέχνης. Έφτασα σε αυτόν. Δηλαδή είχα 4-5. Ήξερα ένα βιβλίο που κάτι μου έλεγε, λέω, τόσο πολύ καλά να ξέρει τα Ιταλικά. Αυτός πρέπει να. Δηλαδή ήξερε την τραγωδία πλάνο, πιάνο σόλο, μόρο, δολοφονία μόρο, μαφία Ιταλική. Με λίγα λόγια, ο Τόνι είναι ένα από τα στελέχη της CIA στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αλλά ελέγχει με κάλυψη, με κάλυψη είναι, ας πούμε, καθηγητής Χιούμιντ που λέμε στο ΝΑΤΟ. Χιούμιντ τι είναι, δηλαδή προσπαθώ να. Ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε ότι ο Τσίπρας είναι ανερχόμενος ηγέτης. Πρέπει να τσεκάρω ποια είναι τα αντανακλαστικά του, πώς αντιδρά στα διάφορα γεγονότα, να φτιάξω το προφίλ, ας πούμε. Είδες ότι είναι μια υπηρεσία που κάνει το προφίλ. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είναι και αυτό, δηλαδή. Με συγχωρείς, δηλαδή. Ή ξέρω εγώ, η Μοσάντ έχει την μπαλ. Μπαλ τη λέω στα ελληνικά. Θα στο Χιούστον, ας πούμε τώρα εσύ. Ναι. Αλέξη, κάτσε να σε δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεσαι. Πώς αντιδρά. Όταν σου κάνω μια επίθεση, πώ